Ο Αρχιεπίσκοπο Κρήτη συμμετείχε στον Εσπερινό στο Ναό των Ισοδίων τη Θεοτόκου στα Νέα Λάτσατα, όταν φάνηκε να χάνει τι αισθήσει του προκαλώντα συγκίνηση και αγωνία σε κληρικού και πιστού που παρακολουθούσαν τη λειτουργία. Στο σημείο βρέθηκαν διασώστε του ΕΚΑΒ που παρήχαν τι πρώτε βοήθειε στον κύριο Ειρηνέο, ο οποίο στο μεταξύ είχε συνέλθει. Ήταν ένα προλυποθυμικό επεισόδιο, δεν λυποθύμησε ακριβώ. Αλλά αισθάνθηκε αυτή την αδυναμία. Δεν υπάρχει λόγο ανησυχία. Παρά την επιθυμία του να παραμείνει στον Εσπερινό, με την επιμονή των στενών συνεργατών, του μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο για προληπτικού λόγου. Ο συμβασμό είναι ένα θεσμικό και δημόσιο πρόσωπο, αλλά πέραν τούτου είναι αγαπητό και στον κλήρο και στο λαό μα και ήταν φυσικό να υπάρξει ανησυχία και ενδιαφέρον. Εκεί έσπευσαν ο διοικητή Πακνή Βενιζελίου, ο πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, κληρική και πιστή, ενώ από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρισκόταν ο Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου. Λίγο μετά τι 9 το βράδυ και μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των εξετάσεων, ο διευθυντή του τμήματο επιγόντων περιστατικών επιβεβαίωσε ότι ο Σεβασμιότατο ανέκτησε πλήρω τι αισθήσει και τι δυνάμει του. Οι πρώτε εξετάσει, τόσο κλινικέ όσο και εργαστηριακέ και αξιονική τομογραφία, που έγινε, δεν έδειξαν κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα παθολογικό ή κάποιο άλλο οξύ πρόβλημα το οποίο να αποτελεί τη συγκεκριμένη αιτία του προβλήματο. Ο υπερδραστήριο πειμενάρχη τη Κρήτη είχε τι τελευταίε ημέρε εξαιτία των γιορτών και τη νηστεία ιδιαίτερα βαρύ πρόγραμμα υποχρεώσεων, το οποίο επιμένει να τηρεί παρά τη μεγαλικόπωση που όπω φαίνεται οδήγησε στη χθεσινή διαθεσία. Λίγο μετά την εισαγωγή του, αρχίσε να κινείται μόνο του στου χώρου του νοσοκομείου για να υποβληθεί στι εξετάσει, σκορπίζοντα χαμόγελα σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό αλλά και ασθενεί που ανησύχησαν για την υγεία του. Χαρακτηριστικό είναι ότι αρνήθηκε την οποιαδήποτε χρήση υποβοηθητικού μαξιδίου. Περπατάει μόνο του χωρί πρόβλημα. Ο κ. Ειρηνέο, αψηφώντα την πρόσκαιρη αδιαθεσία, εξέφρασε την επιθυμία να χωροστατήσει στη δοξολογία για τα εισόδια τη Θεοτόκου. Όμω αυτό δεν κατέστη δυνατό, καθώ οι θεράποντε ιατροί συνέστησαν να υποβληθεί σε πλήρη έλεγχο ώστε να αποκλειστούν νευρολογικά είτε καρδιολογικά αίτια. Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο είναι αξιαγάπητος, πολυτιμότατο και πράγματι εδώ όταν τον βλέπει, αισθάνεσαι μια γαλλία όπω το βράδυ τον είδα. Όλε οι εξετάσει δόξα το είναι άριστε. Ε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε εκ μέρου της Ιερά Αρχιεπισκοπή και του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου όλου του ανθρώπου που με κάθε τρόπο έδειξαν την αγάπη και το ενδιαφέρον του. Σύμφωνα με το διοικητή Παγνή Βενιζελίου, το πρόγραμμα των εξετάσεων, στι οποίε υποβάλλεται ο Αρχιεπίσκοπο, θα ολοκληρωθεί αύριο, οπότε αναμένεται να πάρει εξητήριο. Σα διαβεβαιώνουμε για την καλή υγεία του Πιμενάρχου μα. Ο Θεό να του δίδει πολλά χρόνια να συνεχίσει το εμπεδόμορφο και πολύτιμο έργο του στην Εκκλησία τη Κρήτη.